Εμείς θα επανέλθουμε λίγο στο θέμα, στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Ήρθαν οι επιδοτήσεις, κατατέθηκε το 70% της βασικής ενίσχυσης, αναφέρει η Νέα Κρήτη σήμερα. Ωστόσο, υπάρχει μια ανησυχία, ένας προβληματισμός. Μια μουρμούρα, θα έλεγα εγώ, στις τάξεις κτηνοτρόφων της Κρήτης. Πολλοί από αυτούς είδαν τις εκουρεμένες επιδοτήσεις. Γρήλος Παπαδάκης, πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου Μυλοποτάμου. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα και σε όσους μας βλέπουν και μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Τι συνέβη με τους συναδέλφους σας εκεί στο κτηνοτροφικό κλάδο που είδαν τσεκουρεμένες επιδοτήσεις, μειωμένα ποσά? Να διορθώσω όσον αφορά, όπως προλάγησες, μουρμούρα. Δεν είναι μουρμούρα, είναι απόγνωση και αγωνία από τον κόσμο. Εντός εισαγωγικών, μεταφορικά το χρησιμοποίησαμε, μην το πάρετε της μετρητής. Όχι, όχι. Κοιτάξτε να δείτε, έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι είδανε χιλιάδες κτηνοτρόφοι και αγρότες ακόμη ελλειπείς στις επιδοτήσεις στα βιβλιάρια. Να σκεφτείτε λοιπόν ότι από τους 521.657 άτομα που αιτηθήκανε φέτος για να πάρουν την επιδότηση, δυστυχώς από τα αυτά χιλιάδες άτομα που είναι για να πάρουν επιδοτήσεις, ναι, 170.000 μέχρι τώρα, έτσι, μέχρι αυτή τη στιγμή κατά τις πληροφορίες που έχουμε, και έχω δηλαδή εγώ ειδικά από τη μία άκρη της Κρήτης μέχρι την άλλη, ακόμη στην υπόλοιπη Ελλάδα που έχω μιλήσει με κι άλλους συναδέλφους, δεν έχουν δει επιδότηση καθόλου στα βιβλιάρια, αλλά και όσοι έχουν δει από τα 170.000 άτομα θα έχουν δει με μειωμένα από 30 έως και 55% από πέρυσι. Μάλιστα. Πού οφείλεται, ποια υπάρχει εξήγηση? Κοιτάξτε να δείτε, με όλα αυτά που έχουμε πληροφορηθεί και από ό,τι μας λένε, οφείλονται σε λάθη όπως αφορά πρώτον, σου λέει μέσα σε 2 μέρες πριν την πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης, σου βγάζει μη επιλέξιμο το χωράφι. Λοιπόν, αυτό βέβαια είναι ένα τεράστιο και τραγικό λάθος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κατά πρώτη φορά το χρονικό το έχουμε δει και αυτό το φαινόμενο. Τώρα, από εκεί και πέρα, με τις επικοινωνίες που έχουμε με όλους τους φορείς, με ανθρώπους μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τους έχουμε μεταφέρει την αγωνία, τους έχουμε μεταφέρει τον προβληματισμό, ότι δεν γίνεται μέσα πριν 2 μέρες πριν την πληρωμή να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Μιλούμε ότι ο κτηνοτρόφος είναι καταχρεωμένος. Έχει πάρει επιπίστωση ζωοτροφές από ενώσεις, ακόμη από μεγάλους εμπόρους. Είναι καταχρεωμένος, περίμενε την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης να τα πάρει αυτά τα χρήματα, να ξεπληρώσει τις ζωοτροφές, να αρχίσει να ξαναπαίρνει επιπίστωση τις ζωοτροφές. Αυτή τη στιγμή μιλούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται να κρατήσουν την κτηνοτροφία. Έχετε αριθμό περιπτώσεων? Δεν υπάρχει δυνατότητα, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι, να πιστωθεί εάν δεν εξοφλήσει. Έχουν επιταγές στον αέρα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πώς θα συγκρατήσουν? Ερώτηση, κύριε Παπαδάκη, αριθμός περιπτώσεων από κτηνοτρόφους της Κρήτης που είδαν τσεκουρεμένες επιδοτήσεις πάνω κάτω στο Ρέθυμνο που γνωρίζετε? Στο Μυλοπόταμο, σε όλη την Κρήτη μέχρι και το πριν μία ώρα, ναι, που είχα επικοινωνίες, ήμασταν πάνω από 50.000 άτομα. Καταλάβατε? Δηλαδή είναι μία προβληματική και αγωνιώδης κατάσταση για εμάς, που σας λέω, δεν πρόκειται, δηλαδή ο κάθε κτηνοτρόφος να τα βγάλει πέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μάλιστα. Αναφορικά με τις περίφημες απαντήσεις που περιμένετε από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είχατε πραγματοποιήσει συναντήσεις στην Αθήνα. Είχατε πραγματοποιήσει και σχετική κινητοποίηση εκεί στο Ρέθυμνο. Έχουμε εξέλιξη? Κύριε Παναγιωτόπουλε, γελάω διότι την ώρα που πάμε να φτιάξουμε το ένα πρόβλημα, καπάκι έρχεται το άλλο. Δηλαδή, εντός των ημερών ήταν να ανέβουμε στην Αθήνα, να πάμε την έκθεση που μας ζητήσανε όσον αφορά τα de minimis, και έρχεται αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, πρέπει να τα συγκεντρώσουμε όλα για να δούμε τι θα κάνουμε. Ήδη είμαστε σε επικοινωνία όλοι οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων, αλλά και ακόμη και άλλοι πρόεδροι των αγροτικών συλλόγων, το να δούμε τι μέλεστε να γίνει. Τώρα, από εκεί και πέρα, όποιος θέλει να συμμετάσχει, όποιος θέλει να κάθεται στο σπίτι του και να δείξει αδιαφορία, κάθεται στο σπίτι του. Εμείς πρέπει, οι ανθρώπους που αντιπροσωπεύουμε
και μας έχουν εκλέξει και μας έχουν δώσει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μας να τους αντιπροσωπεύσουμε, πρέπει να βρούμε άμεσες λύσεις όσον αφορά τον προβληματισμό που βλέπουμε κάθε μέρα στη κτηνοτροφία και ακόμη στη γεωργία. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτοπουλε, να είστε καλά για το ενδιαφέρον που μας δείχνετε κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, και από